Κυρία Κούκουρα, μας ακούτε? Βεβαίως. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Κούκουρα. Χαίρομαι πάρα πολύ μετά από κάνα χρόνο περίπου που είμαστε πάλι στον αέρα μαζί για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, αλλά και να τους πούμε και μια καλημέρα με το δικό μας τρόπο, όπως συνηθίζεται όσες φορές μας κάνετε τη χάρη και την τιμή να μας συντροφεύσετε εδώ στην ώρα την οποία έχουμε στο Λίμπερο. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή την Κρυμαία, όταν ακούω Κρυμαία, κάτι μου έρχεται στο μυαλό, κάτι έχω μάθει στο σχολείο, αλλά οι μνήμες, ξέρετε, πέρασαν και πολλά χρόνια. Έχει σχέση η Ελλάδα με την Κρυμαία? Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, παίρνουμε την μυθολογία, την ιστορία, την τοπογραφία, τη γεωγραφία από την αρχή, και στον Όμηρο, από ό,τι έχετε καταλάβει, έχουμε τη γεωγραφία ολόκληρου του πλανήτη. Ο Τροϊκός πόλεμος έγινε για τη θέση της Τρίας. Είναι η πιο σημαντική θέση του πλανήτη μέχρι την άλωσή της. Είναι ένα στενό ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, στρατηγική σημασία, το οποίο έλεγχαν οι Τρώες. Οι Τρώες ήταν Έλληνες και η καταγωγή τους ήταν από την Κρήτη. Ο μύθος λέει ότι οι τρεις γη της Ευρώπης, η οποία ήταν κόρη του βασιλιά της Φινίκης, δηλαδή του σημερινού Λιβάνου, και του Διός, ο οποίος μεταμορφωμένος σε τάβρο έκλεψε την Ευρώπη, την πήγε στην Κρήτη, και εκεί έκαναν τους τρεις Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι είναι η γη της Ευρώπης. Τον Μήνο, που πήρε τα νησιά και τη θάλασσα, τον Σαρπιδώνα, ο οποίος έκανε την αποικία της Τρίας, και τον Ραδάμανθη, ο οποίος εγκαταστάθηκε βόρεια των Φιβών, στην περιοχή της Ιχαλίας. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις γη βασίλεψαν στον πλανήτη στα μινωικά χρόνια. Ο Μήνος είχε την μεγάλη ναυτική δύναμη και ο Σαρπιδώνας και η γη του έφυγαν, γιατί δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν τρεις βασιλιάδες στην Κρήτη, και με τα κουπιά και τους ναύτες του και το λαό που ήθελε να τον ακολουθήσει σε ένα καλύτερο μέρος, έφτασαν στην περιοχή που ονομαζόταν Ήλιον. Το Ήλιον και η Ιλιάδα γράφεται με γιώτα, αλλά ο Ηρόδοτος μας λέει ότι πρέπει να γράφεται με ήτα, γιατί από κάποιον άλλο ήλιο, άλλο ηλιακό σύστημα, άλλον πλανήτη, έπεσε κάποτε στη γη ένα σκάφος, μέσα στο οποίο βρήκαν ουρανοκατέβατο, το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, η οποία κρατούσε στο ένα της χέρι το δόρυ της, στο άλλο χέρι την ασπίδα της, και πάνω από την ασπίδα είχε και ένα αδράχτη. Την ονόμασαν λοιπόν Πολιάδα και Παλάδα. Πολιάδα θα πει προστάτηδα της ειρηνικής ζωής μιας πόλεως, γιατί το αδράχτη σημαίνει ότι θα είναι καλή νοικοκυρά και καλή μάνα, και Παλάδα που θα πει θεά προστάτηδα του πολέμου. Το αδράχτη τι είναι, κυρία Ευγενία? Το αδράχτη είναι ένα στρογγυλό ξύλινο αντικείμενο που στην άκρη του έχει μία μπύλια μετάλλινη, στην οποία κρεμάς από την επάνω άκρη και σε ένα κρικό το μαλλί, το οποίο ενώ το έχεις τουλούπα, τουλούπα και τουλίπα θα πει έναν όγκο μαλλιαρό σαν μπάλα. Το στρίβεις με το χέρι σου και το αδράχτη γυρίζει γύρω γύρω, στρίβει αυτή την κλωστή και την κάνει κλωστή για ύφανση. Γι' αυτό η θεά Αθηνά ήταν η προστάτηδα των υφαντουργών. Μάλιστα. Γιατί είχε διδάξει την τέχνη να κλωστοποιήσει το μαλλί, να το κάνεις κλωστή. Λοιπόν, αυτό το άγαλμα το βρήκαν μέσα στο σκάφος
και το ανέβασαν στην κορυφή ενός λόφου, η Βοσκή της περιοχής, και έκτισαν πόλη η οποία ονομάστηκε Ήλιον. Σε αυτόν τον τόπο, κάτω από την πόλη, διέρεε την περιοχή και την έφορη πεδιάδα ο ποταμός Σκάμανδρος, ο οποίος ανέβλιζε τις πηγές του από θερμές πηγές. Φτάνουν οι γη του Σαρπιδώνα με τα καράβια τους και μετά από κοπηλασία ημερών και μηνών για να φτάσουν από την Κρήτη στο καινούριο μέρος, ξαπλώνουν στην ακτή, βγάζουν τα καράβια τους, λένε εδώ σύμφωνα με το χρησμό θα κάνουμε πολιτεία, και το βράδυ δεν καταλαβαίνουν τίποτε γιατί είναι κατάκοποι. Το πρωί όμως που ξυπνάνε, επάνω τους υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια ποντίκια που τρώνε ό,τι δερμάτινο φορούν επάνω τους. Και το μέρος το ονομάζουν τα τροκτικά, τα ποντίκια. Τα τροκτικά είναι η τρία, τροάρς, από το ποντίκι. Εκεί λοιπόν χτίζεται η πιο χειρή θέση του πλανήτη, η οποία ελέγχει τη στενή λωρίδα θάλασσας, η οποία συνδέει το Αιγαίο Πέλαγος με τη Μαύρη Θάλασσα. Και είναι σημαντικότατη θέση, στην οποία γίνεται ο Τροϊκός ή η Τροϊκή πόλεμη, γιατί δεν ήταν ένας, αλλά τρεις, οι οποίοι γίνονται με τον Ηρακλή εναντίον τους. Γίνεται η πρώτη εκστρατεία, η οποία είναι ανεπιτυχής, δεν βρίσκουν αυτό το μέρος οι Αχαίοι. Την τρίτη φορά, μετά τη θυσία της Ιφηγενίας, δίνεται ο χρησμός και βρίσκουν την πηξίδα, θα λέγαμε, για να πάνε σε αυτό το στρατηγική σημασίας μέρος. Λοιπόν, ποιοι πήγαν εναντίον της Τρίας? Πήγε και ο βασιλιάς της Κρήτης, ο Ιδωμενέας, ο οποίος ήταν φίλος των Αχαιών, εναντίον μιας αποικίας που ήταν κρητική από το ίδιο μέρος. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Αυτοί που πολέμησαν με τον Μενέλαο στην Τρία ήταν οι μνηστήρες της ωραίας Ελένης. Στην Ελένη και στην Πινελόπη, τη γυναίκα του Οδυσσέα, έχουμε μνηστήρες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ζωή μιας νύφης που δεν έγινε γυναίκα τους. Γιατί οι μεγάλες πριγκίπισσες, οι οποίες ονομάζονται όπως και η Ιφηγένεια, λέγονται Ζάχρισσες. Την Ιφηγένεια ο Ευρυπίδης τη λέει Ζάχρηση Ιφηγένεια. Δηλαδή είχε το χρυσό του Διός. Ζεύς. Διός είναι ο Δίας. Λοιπόν, αυτές οι πριγκίπισσες με τη μεγάλη πρίκα είχαν και πολλούς μνηστήρες πρικοθύρες, οι οποίοι όμως έπρεπε να έχουν τα ανάλογα προσόντα για να δώσουν ένα δώρο στην ύφη, ανταλλαγή σε ένα καπάρο, μία υπόσχεση ότι θα διάλεγε έναν από αυτούς η νύφη. Το δώρο ήταν μεγάλης αξίας, το οποίο κρατούσε η νύφη και στην περίπτωση που διάλεγε έναν από αυτούς. Οι άλλοι δεν παίρνανε τα δώρα τους πίσω, αλλά είχαν την ελπίδα ότι αν συμβεί κάτι στο γαμπρό που διάλεξε και έγινε άνδρας της, να είναι η αμέσως υποψήφη για επόμενη σύζυγη αυτής της μεγάλης νύφης. Στην ωραία Ελένη ήταν οι μνηστήρες 50. Από όλη την Πελοπόννησο και την υπόλοιπη Ελλάδα είχαν στείλει τα δώρα μνηστείας και είχαν δώσει την υπόσχεση ότι αν συμβεί κάτι ή θα βοηθήσουν το γαμπρό ή θα είναι αμέσως υποψήφιοι για την επόμενη επιλογή που θα έκανε αυτή η νύφη. Λοιπόν, φτάνουμε στην ωραία Ελένη.
ο Μενέλαος αντιμετωπίζει τώρα τη φυγή της με όλη της την κινητή περιουσία, την πρίκα, τα χρυσαφικά του παλατιού, ό,τι μπορούσε να μετακινήσει, το έβαλε στο πλοίο του Πάρη και έφυγε με αυτά. Αυτά ανήκαν βέβαια στο βασίλειο του Μενελάου, Σπάρτη. Αλλά για να τα πάρει πίσω έπρεπε να φέρει την ωραία Ελένη. Και πήγαν μαζί οι 50 γαμπροί σύμμαχοι του Μενελάου. Και στην Πινελόπη οι 50 γαμπροί είναι στο παλάτι και εφόσον δεν παίρνουν ειδήσεις μετά από 20 χρόνια, 10 χρόνια τελείωσε ο Τροϊκός πόλεμος, 10 χρόνια είναι χαμένος σε άγνωστα μέρη ο Οδυσσέας, κατσικώνονται στο παλάτι του Οδυσσέα και περιμένουν να τελειώσει η Πινελόπη το σάβανο, τα νεκρικά ρούχα που θα φορέσει στο Λαέρτη αν πεθάνει, για να διαλέξει ένα γαμπρό από αυτούς για να τον κάνει σύζυγό της και βασιλιά της Ιθάκης. Πάμε λοιπόν με τους γαμπρούς στην Τρία. Πολεμούν όλοι οι γαμπροί και ένας από τους υποψήφιους γαμπρούς ήταν και ο Αχιλλέας, ο οποίος το μεσοδιάστημα των 10 ετών η πόλεμη δεν γινόταν μία μέρα, η πόλεμη γινόταν κάθε μέρα από 1 Μαρτίου που είναι η γενέθλια ημέρα του Άρη μέχρι 16 Οκτωβρίου που ο Άρης γυρνούσε πίσω στην πατρίδα του που είναι η Ρώμη. Εκεί τον γέννησε η Ήρα. Λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι μάντες πρέπει να δώσουν δελτίο καιρού. Εάν ο καιρός είναι καλός και το ισοπεδωμένο μέρος που λέγεται Όρχος, εσείς σε ποιο όπλο υπηρετήσατε στο στρατό? Δεν υπηρέτησα. Λοιπόν, αυτοί που υπηρέτησαν στα τεθωρακισμένα ξέρουν ότι ο όρχος είναι το ισοπεδωμένο μέρος ή το πεδίο του Άρεως στο στρατόπεδο, στο οποίο γίνεται η εκπαίδευση στα άρματα. Αυτό το ισοπεδωμένο μέρος το έκαναν για πρώτη φορά στην Αθήνα οι Έλληνες, κάτω από το βράχο, τον Άριο Πάγο, όπου ο Άρης παρακολούθησε τη μάχη των Αμαζόνων που ήταν κόρες του εναντίον του Θησέα, γιατί τους είχε κλέψει την αντιβασίλισσά τους, την Αντιόπη, και είχε σκοτωθεί κατά λάθος από τον Ηρακλή η πολίτη που της πήρε τη ζώνη, θέλανε βασίλισσα και έπρεπε να πάρουν την Αντιόπη πίσω. Λοιπόν, κάτω από τον Άριο Πάγο, πάγος θα πει βράχος, πολέμησαν οι Αμαζόνες εναντίον των Αθηναίων, αλλά ιτήθηκαν και έφυγαν πίσω νικημένες και ο Άρης είπε δεν θα ξανάρθω ποτέ στην Αθήνα για να γίνει πόλεμος μέσα στην πόλη. Κλείνω την παρένθεση. Παρακολουθείτε τώρα, βρέθηκε ο Ηρακλής με τον Θησέα που ήταν ξάδελφός του στις Αμαζόνες που κατοικούν εκεί που μιλάμε, δηλαδή στην Κρυμαία. Ο Αχιλλέας τώρα, ο οποίος είναι γιος της Θέτιδας και του Πηλέα, Θέτιδα είναι θεά κόρη του ωκεανού και κατοικεί σε υποθαλάσσιο παλάτι μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, έτσι λέει ο μύθος. Αυτή λοιπόν ξέρει από χρησμό ότι ο γιος της ή θα πεθάνει σε βαθιά γεράματα αλλά κατάκητος από ανίατη ασθένεια ή θα πεθάνει νέος αν πολεμήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Και ο Αχιλλέας έχει κάνει μία εκστρατεία εναντίον της Τρίας, στην οποία δεν βρήκαν την Τρία, όπως σας είπα. Δεν βρήκαν την Τρία και αντί για την Τρία πήγαν στη Σμύρνη. Στην οποία Σμύρνη, η οποία έχει το όνομα μιας Αμαζόνας, της Μύρινας, και είναι το χωριό της γιαγιάς μου, η αρχαία Μυρίνη, σήμερα αλίαγα έξω από τη Σμύρνη, αποτυχάνει γιατί βρίσκουν έναν ποταμό,
νομίζουν ότι είναι ο Σκάμανδρος, προχωρούν μέσα, αλλά κυρίως η Ακροπόλης των αρχαίων Ελλήνων είναι στα 14-15 χιλιόμετρα από την ακτή, γιατί δεν θέλουν να δέχονται εχθρικές επιθέσεις από τη θάλασσα. Και δεν βρίσκουν πόλη. Προχωρούν ακόμα πιο μέσα και φτάνουν στα σημερινά Σούσα. Τα Σούσα είναι τα Κρίνα. Υπάρχουν δύο Σούσα, η Σάρδης και τα Σούσα. Πρωτεύουσα αργότερα των Περσών, στη Σάρδης είναι οι πηγές του ποταμού Έρμου, ο οποίος λεγόταν στην αρχαιότητα Πακτολός ποταμός, γιατί οι πηγές του ήταν το βουνό Τμόλος με χρυσάφι, όπως ο Γαλλικός ποταμός από τα Χρούσια χρυσά, και έδινε χρυσάφι στον τόπο και στον ποταμό. Και βρίσκουν εκεί τον Γλαύκο, τον οποίο πληγώνει ο Αχιλλέας με το φαρμακερό του Δόρη. Κλείνω την παρένθεση στον Τροϊκό πόλεμο. Κλείνοντας την παρένθεση, κυρία Κουκουρά, θα μας δώσετε 2 λεπτά για να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως. Και 2 λεπτά. Πάμε στον πόλεμο. Βεβαίως. Ωραία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Ευγενία Κούκουρα είναι στο τηλέφωνο, θα μας συνεχίσει αυτή την περιήγηση που μας κάνει, αυτή μια τεράστια ματιά στο παρελθόν μας, πώς ξεκινήσανε κάποια πράγματα και πώς θα φτάσουμε στη σημερινή εποχή. Ορίστε, κυρία Κούκουρα. Λοιπόν, φτάνουμε στον πόλεμο. Ο πόλεμος της Τρίας και όλοι οι άλλοι πόλεμοι της Ελλάδος γινότανε με παρατηρητές, όπως γίνονται σήμερα οι μεγάλες ασκήσεις. Από τη μία πλευρά ο ένας αντίπαλος και από την άλλη ο άλλος. Ισομερείς, δηλαδή ίδιος αριθμός από τη μία πλευρά, ίδιος από την άλλη, και το πεδίο ισοβαρές για τις δύο δυνάμεις. Δηλαδή ο ένας δεν θα είναι στα χαλίκια και ο άλλος στην άμμο, ούτε ο άλλος στις Πρασινάδες και ο άλλος στην παραλία. Το πεδίο πρέπει να είναι όμοιο για τις δύο δυνάμεις και στον ίδιο αριθμό, και πολεμούν με ώρα. Έναν αμφορέα, 1,5 αμφορέα, και η μάχη γίνεται στην Τρία με τους συμμάχους εναλλάξ. Δηλαδή με κλήρωση την ημέρα της μάχης, η οποία προετοιμάζεται 3 μέρες νωρίτερα, αφού οι μάντες δουν το δελτίο καιρού ότι ο καιρός θα είναι κατάλληλος για να γίνει η μάχη, με την ανατολή του ηλίου και 1,5 ώρα πριν βγει κανονικά ο ήλιος και αρχίσει να καίει. Από 1 Μαρτίου μέχρι 16 Οκτωβρίου. Γι' αυτό και κράτησε 10 χρόνια ο πόλεμος. Ο Όμηρος μας λέει, αν ήθελαν να πάρουν την Τρία σε μια μέρα, θα έβαζαν σκάλες, θα έμπαιναν μέσα στην πόλη, θα την πολιορκούσαν και σε μια μέρα θα την έπαιρναν. 10 χρόνια κράτησε ο Τροϊκός πόλεμος, που ήταν πόλεμος κυρίων. Οι κύριοι έδιναν τα χέρια πριν από τη μάχη, έλεγαν είμαι ο Γλαύκος. Εγώ είμαι ο Διομήδης, Γλαύκος βασιλιάς του Πακτολού ποταμού και του Χρήματος, φορούσε χρυσή περικεφαλαία η οποία έκανε 100 βόδια σαν τιμή αγοράς, και ο Διομήδης ήταν από την Κόρυθο και έκανε 7 βόδια η δικιά του περικεφαλαία, γιατί ήταν σιδερένια. Λοιπόν, αυτές τις ανταλλάξανε νομίζω. Τις ανταλλάξανε γιατί δεν σκότωσε ο ένας τον άλλον, επειδή κατάλαβαν ότι ήταν φίλοι εκ φιλοξενίας οι προπαπούδες τους. Ο βασιλιάς Γλαύκος και ο Διομήδης, ο οποίος καταγόταν από την Κόρυνθο, ήτανε συγγενείς από φιλία. Γιατί τον συγγενή σου δεν τον διαλέγεις, τον κληρονομείς. Ενώ ο παππούς Γλαύκος είχε προσκαλέσει το Διομήδη και τα ήπιανε και δέθηκαν με φιλία, η οποία δεν μπορούσε να σπάσει,
με το θάνατο αυτών των δύο ανθρώπων που ήταν κρίκος της οικογένειας και του ενός και του άλλου. Και έτσι αντάλλαξαν τις φανέλες τους όπως γίνεται σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μετά από ισοπαλία. Το πράγμα το οποίο κάνουμε σήμερα χωρίς να ξέρουμε γιατί. Πράγμα το οποίο έγινε στον Τροϊκό πόλεμο. Λοιπόν, στο μεσοδιάστημα οι άλλοι οι οποίοι ήταν έξω από τα τείχη της Τρίας και μετά από μια τάφρο μεγάλη την οποία γεφύρωναν αλλά ανέβαζαν τις γέφυρες τη νύχτα για να μην μπορέσουν να τους φτάσουν στις σκηνές τους οι Τρώες, οι Αχαιοί ήταν στην παραλία και οι Τρώες ήταν μέσα στην πόλη και πίσω από την πόλη με τους συμμάχους τους, τους οποίους τους τάιζαν, τους πότιζαν γιατί ήταν μισθοφόροι. Και αυτοί με κλήρωση πολεμούσαν εναντίον μιας ομάδος Αχαιών. Τις ημέρες που γινόταν η πολεμική σύραξη, αφού έδιναν τα χέρια οι αρχηγοί ότι θα πολεμήσουν τίμια, 50 από τη μια, 50 από την άλλη. Και έχουμε περιγραφεί πώς γίνονται οι μάχες, ποιοι σκοτώνονται από τη μια πλευρά, ποιοι από την άλλη. Και όταν λύγει αυτή η χρονική περίοδος, τότε γίνεται καταμέτρηση των πτωμάτων και όποιος έχει περισσότερους νεκρούς έχει ιτηθεί. Γι' αυτό κρατάει 10 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα ο Αχιλλέας πήρε τα καράβια του και έκανε εκστρατείες. 13 εκστρατείες με πλοία και 10 εκστρατείες με τα πεζά του τμήματα και έφτασε μέχρι την υποπλακία Θήβα, δηλαδή μέχρι την Άγκυρα, όπου πολέμησε και σκότωσε τον βασιλιά πατέρα της Ανδρομάχης και του πήρε, τι του πήρε από το παλάτι του, πήρε όλα τα χρυσαφικά αφού σκότωσε και τα αδέλφια της Ανδρομάχης και από τον βασιλιά αυτό πήρε τη λύρα του, η οποία ήταν πάρα πολύ πολύτιμο και ακριβό μουσικό όργανο, και του πήρε και τα βάρη, τα βάρη τα οποία ρίχνουν πίσω τους οι αθλητές του άλματος εις μήκος για να πάρουν φόρα και να κάνουν μεγαλύτερο άλμα στο σκάμα. Η Ανδρομάχη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η γυναίκα του Έκτορα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μάλιστα. Τον πατέρα της τον σκότωσε ο Έκτορας, ο Αχιλλέας. Αχιλλέας, όταν πήγε και πολέμησε εναντίον του στην υποπλακία Θήβα. Μάλιστα. Η οποία ήταν στα βάθη της Ασίας. Λοιπόν, στα βάθη της Μικράς Ασίας. Ο δρόμος που ακολούθησε ο παραθαλάσσιος με τα πεζά του τμήματα και τα καράβια του ο Αχιλλέας φτάνει μέχρι την Κρυμαία, όπου λέγεται η περιοχή Αχίλλιος Δρόμος. Και το νησάκι αυτό το οποίο κατέλαβαν οι Ρώσοι, το οποίο λέγεται Οφιούσα με τα φίδια, το οποίο είναι κοντά στην Οδυσσό, σε αυτό το νησάκι ο μύθος λέει ότι ο Αχιλλέας δεν πέθανε στην Τρία, αλλά έφυγε, και όπως είναι και ο μύθος για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, διεσώθη και πέρασε τα υπόλοιπα του χρόνια μέχρι τα βαθιά γεράματα στην Οφιούσα νήσο, την νήσο των Φιδιών. Οπότε έχουμε σχέση με όλη την περιοχή εκείνη. Θέλω να σας πω ότι σε αυτούς τους πολέμους έκανε λαφυραγώγηση από τον ιετίωνα, τον πατέρα της Ανδρομάχης, πήρε τη λύρα, τα βάρη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα επιτύμβια άθλα του Πηλαία, αλλά από δύο πλούσιες χώρες, για να δούμε γιατί έγινε ο πόλεμος, από την περιοχή του Πακτολού ποταμού πήρε την κόρη του Χρήση, που ήταν ιερέας και άρχοντας, τη Χρυσίδα, δηλαδή πήρε το χρυσό. Και από τις περιοχές που είναι τώρα τα Λουτρά, Παμούκαλε, στην Τουρκία,
πήρε την κόρη του Βρύση, την Βρυσίδα. Δηλαδή, ο πόλεμος έγινε για το χρυσάφι και για το νερό από τον Αχιλλέα. Και από τους υπόλοιπους για την ίδια την Τρία, με όλους τους θησαυρούς που είχαν συσσωρεύσει στην περιοχή που ήταν πέρασμα, διόδια από τη μία θάλασσα στην άλλη. Και ανεβαίνουμε τώρα. Ανεβαίνουμε ψηλότερα, πείτε ότι πληρώσαμε τα διόδια στην Τρία πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο και ανεβαίνουμε στο Βόσπορο. Ποιοι ανέβηκαν στο Βόσπορο και πότε? Οι αποικίες των Μιλισσίων, η Μίλητος είναι στην Μικρά Ασία και είναι πατρίδα της Ασπασίας, η οποία ήταν πέμπτης γενιάς Αθηναία και δεν είναι θεωρείτο ότι ήταν γνήσια Αθηναία, γι' αυτό δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα παιδιά του από αυτήν ο Περικλής. Λοιπόν, αυτοί οι παλαιοί Αθηναίοι που μετά τον Τροϊκό Πόλεμο έκαναν αποικίες στη Μικρά Ασία, την Ιωνία, από τον Ίωνα τον πρόγονό τους, ο οποίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κρέουσας, πριγκίπισσας των Αθηνών, από αυτές τις Ιωνικές αποικίες έγιναν Μητροπόλεις, αυτές οι ίδιες, και έκαναν αποικίες στον Βόσπορο και στην Μεώτιδα Λίμνη, δηλαδή την θάλασσα του Αζόφ. Και φτάνουμε τώρα στην Κρυμαία, που με ρωτήσατε, για να αρχίσει από εκεί το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον για τις μέρες αυτές. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι η Κρυμνή είναι η γκρεμή, ο γκρεμός. Και παρακάτω, σε άλλο του βιβλίο, μας λέει ότι εκείνος ο γκρεμός που είναι απότομη η θάλασσα ήταν η τάφη των βασιλιάδων της περιοχής, οι οποίοι όταν δέχτηκαν τις επιθέσεις από δυτικά των γιών του Ηρακλή, οι οποίοι είχαν βρεθεί στην Κρία αυτή η περιοχή, θα πούμε πώς, αποφάσισαν οι βασιλιάδες να μείνουν. Γιατί είπαν, αυτός είναι ο τόπος μας και πρέπει να μείνουμε εδώ. Οι νέοι είπαν, είναι πολυάριθμος αυτός ο στρατός που έρχεται εναντίον μας και θα σκοτωθούμε μέχρι ενός. Να φύγουμε. Δεν φεύγουμε οι βασιλείς, θα φύγουμε οι νέοι, και πολέμησαν μεταξύ τους και οι βασιλείς όλοι στους γκρεμούς σκοτώθηκαν. Τους έκαναν μεγάλα μνήματα η γη και οι νέοι έφυγαν και πήγαν ανατολικότερα σε μέρη που δεν τους είχαν φτάσει η γη του Ηρακλή. Η γκρεμή είναι η χώρα των Ταύρων. Εκεί που παίρνει ένα σύννεφο με τη θεά Άρτεμη την Ιφηγένεια, που πρέπει να θυσιαστεί για να γίνει καλός καιρός για να πλέψουν τα πλοία των Αχαιών και να βρουν την Τρία, γιατί πρώτα βρήκαν τη Σμύρνη αντί για την Τρία και τον Πακτολό ποταμό αντί για τον ποταμό Σκάμανδρο. Τρίας. Του Σκάμανδρο. Σκάμανδρο. Δεν τον... Του Σκάμανδρο που είχε τα ποντίκια. Λοιπόν, σε αυτήν λοιπόν την εκστρατεία πρέπει να θυσιαστεί η Ιφηγένεια για να γίνει πλεύσιμος ο καιρός. Η Άρτεμις παίρνει την Ιφηγένεια με ένα σκάφος και την πηγαίνει στη χώρα των Ταυρίων, στους γκρεμούς, και στη θέση της θυσιάζεται ένα ελαφάκι. Μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, ο Ορέστης, για να φύγει η τρέλα από πάνω του,
γιατί σκότωσε τον πατέρα του, η μάνα του, μπροστά στα μάτια του, όχι στα μάτια του, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων του παλατιού, αλλά το έμαθαν ο Πυλάδης και ο Ορέστης, οι οποίοι ήταν εξόριστοι. Η Κλητεμνίστρα τους είχε στείλει σε μακρινούς συγγενείς που είχαν στους Δελφούς, εκεί σε εκείνη την περιοχή του Παρνασσού, για να κάνει διαδόχους τα παιδιά που είχε αποκτήσει από τον Αίγιστο. Είχαν δολοφονήσει λοιπόν τον Αγαμέμνονα και την Ηλέκτρα που είχε φέρει μαζί του, που ήταν τυφλή αλλά ήταν μάντης. Την Κασάνδρα. Και είπε Ηλέκτρα ή Κασάνδρα. Θα σας πω γιατί λέγεται Ηλέκτρα. Ηλέκτρα δεν λέγανε είχε... και την αδερφή τη μικρή του Ορέστη. Ναι, Ηλέκτρα λεγότανε και η Κασάνδρα, διότι είχε μάτια φωτεινά στην ψυχή της και προέβλεπε το μέλλον. Και τέτοια μάτια έχουν οι γίγαντες στην περιοχή της Κρυμαίας. Έχουν πολύ φωτεινά μάτια. Μάλιστα. Και επίσης στην Αία, στη Γεωργία, όπου βρίσκεται το Χρυσόμαλο Δέρατς. Θα τα δέσουμε όλα αυτά, γιατί εκεί είναι Έλληνες πριν εμφανιστεί άνθρωπος εκεί πέρα. Αυτές οι περιοχές είναι Ελλάδα, την οποία δεν διεκδικούμε, αλλά ιστορικά λέμε τώρα την αλήθεια. Η Κασάνδρα ήταν τυφλή και ο αδελφός της, ο Έλενος, ήταν δίδυμα, ήταν τυφλή. Ο Έλενος δόθηκε σαν γαμπρός και νυφεύτηκε την Ανδρομάχη μετά τη δολοφονία του γιου του Αχιλλέα, του Νεοπτόλεμου, από την κόρη της ωραίας Ελένης, την Ισμήνη, και τον Ορέστη. Λοιπόν, που ήταν ξάδελφός της και υποψήφιος γαμπρός, αλλά τελικά την πάντρεψαν με τον γιο του Αχιλλέα, ο οποίος γιος του Αχιλλέα δολοφονήθηκε, και ο παππούς είπε, ο Πηλέας, ο προπαππούς, παιδιά μου, εσείς δεν μπορείτε να βασιλέψετε εδώ, έτσι τον Μολοσσό, τον γιο της Ανδρομάχης, την Ανδρομάχη και τον Έλενο με τον οποίο την πάντρεψε, τους έστειλε στην Ήπειρο, που η Ήπειρος θα πει η άλλη Ήπειρος, όχι η Ευρώπη, αλλά η Ασία, από όπου καταγόταν η Ανδρομάχη, η κόρη του Ηφαιστείωνα. Κλείνουμε και αυτή την παρένθεση. Φτάνουμε λοιπόν στον Αχίλλειο δρόμο, ο Αχιλλέας έχει φτάσει μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα και η πόλη τους είναι η Πιτιούσα, είναι η πόλη που έχει το όνομα των Μυρμιδόνων, λέγεται Μυρμικία, γιατί εκεί εγκαταστάθηκαν οι Μυρμιδόνες μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Είπαμε για το νησί στο οποίο ο μύθος λέει ότι εκεί έζησε τα τελευταία του χρόνια ή αθάνατος ο Αχιλλέας, και έπινε και τα τραγούδια του ακούγονταν μέχρι την απέναντι ακτή, και επομένως έχουμε τον Αχιλλέα να βρίσκεται εκεί μέχρι σήμερα. Πάμε τώρα στις άλλες μυθολογικές ιστορίες, οι οποίες μας φέρνουν στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ιφηγένεια πηγαίνει στους γκρεμούς με κάποιο σκάφος και εγκαθίσταται εκεί, όπου αποφασίζουν κάθε ξένο που έρχεται να τον ληστεύουν, γιατί ζουν με την πειρατεία, και να τον σκοτώνουν ρίχνοντάς τον από τους γκρεμούς για να τον σκοτώσουν. Όταν φτάνει ο Ρέστης και ο Πυλάδης εκεί, η Ιφηγένεια τους κλείνει και τους φυλακίζει μέχρι να γίνει η τελετή της κάθασής τους, δηλαδή να τους ραντίσει με το αίμα των προηγουμένων, μέσα σε ένα σκεύος που είναι από κρανίο του τελευταίου που τον έχουν αποκεφαλίσει πριν τον γκρεμίσουν, και εκεί γίνεται η αποκάλυψη
ότι είναι ο αδελφός της μαζί με τον ξάδελφο τον Πυλάδη και αποφασίζει να τους σώσει. Και έτσι φεύγουν με το ξύλινο ξώανο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας, το οποίο φέρνει στη Βραβρώνα της Αττικής η Ιφηγένεια. Ελληνική παρουσία εκεί. Η γκρεμή, δηλαδή η χώρα των Ταύρων. Το σπουδαίο διακομετακομιστικό ρόλο στην περιοχή παίζει ο ποταμός Δνήπερος σήμερα, Δνήπερος, που είναι με ψιλον γιώτα και είναι ελληνικό το όνομά του, που θα πει η Ήπειρος του Διός, γιατί εκεί έγιναν οι αποικίες των Ελλήνων και κυρίως του Ηρακλή, ο οποίος είναι γιος του Διός. Στην αρχαιότητα λεγότανε ποταμός Βορισθένης. Βορισθένης, και εκεί ζούσαν οι Ελληνοσκήθες, που ήταν οι Καλυπίδες ή Γελωνοί. Γελωνοί θα πει αυτοί που έχουν γαλανά μάτια. Ήταν ψηλοί, ξανθοί και γαλανοί. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης έχουμε μία ανταλλακτική έκθεση από τους Έλληνες της περιοχής Σαρδινίας, η οποία κατοικήθηκε πρώτα από τους γίγαντες, γελωνούς, και έπειτα από τους νουράγκοι, οι οποίοι είναι επίσης φωτεινοί και γαλανομάτες. Για αυτά τα μάτια που σας είπα ότι είναι ηλεκτρικά, μας μιλάει ο Όμηρος. Όταν ο Οδυσσέας πέρασε από το νησί της Κύρκης, η Κύρκη ήταν μάγισσα και φαρμακίστρα όπως και η Μύδια και έκανε διάφορα κόλπα είτε με τα μάτια της είτε με τα φάρμακα, τα οποία κατασκεύαζε όπως αργότερα και η Μύδια, η ανιψιά της. Όταν πέρασαν οι αργοναύτες με την αργοναυτική εκστρατεία από εκεί, πώς βρέθηκαν οι αργοναύτες σε νησί του Ατλαντικού, ενώ είχαν πάει στην Γεωργία, τη σημερινή Γεωργία, που είναι στη Μαύρη Θάλασσα και πιο πέρα, πώς βρέθηκαν στον Ατλαντικό ωκεανό? Αυτό μας το λέει ο Όμηρος. Μας λέει ότι η Μαιότιδα Λίμνη επικοινωνεί με το Δνήπερο, ο οποίος Δνήπερος είναι πλωτός και από τις πηγές προς την έξοδό του και άνω ποταμών. Η μία από τις προτελευταίες ταινίες μου στην Εγνατία Τηλεόραση λέγεται «Άνω ποταμών», την οποία μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε από τους ακροατάς και να έχει και θέαση με εικόνες από αυτή την ιστορία, ότι οι αργοναύτες πήγαν με την Αργό στην Αία και πέρασαν ποτάμι για να φτάσουν στην Ενδοχώρα, όπου ο Δράκος φύλαγε το χρυσόμαλο δέρμα από την Ιολκό, όπου έστειλε η μητέρα Γλαύκη, η Νεφέλη, έστειλε ένα χρυσόμαλο κρυάρι για να σώσει τα παιδιά της, το Φρίξου και την Έλλη, που είχε σκοπό να τα σκοτώσει, να τα ψήσει και να τα ταΐσει στον πατέρα τους, η μητριά τους, η Ινώ. Έσωσε λοιπόν τα παιδιά και με σκάφος χρυσό, το χρυσόμαλο κρυάρι, τα πηγαίνει προς τη χώρα Φιλική, όπου υπάρχει αποικία των Θεσσαλών. Αντιλαμβάνεστε τι είναι η Γεωργία για μας.
είναι τόπος Ελλήνων. Όλη η περιοχή γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και γύρω από την λίμνη την κλειστή που είναι η Κασπία. Αγαπημένη μου κυρία Κούκουρα, ένα λεπτάκι ακόμα. Εξαπανέκαθεν. Ένα λεπτάκι. Θα μας δώσετε να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα. Είναι εκπληκτικά αυτά τα που μας λέτε. Και θέλω να κλείσουμε, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Όχι τώρα. Θέλω να μας πείτε, επειδή μία ομάδα της πόλης μας, ο ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, παίζει στη Γαλλία, στη Μασσαλία, αν υπάρχει σχέση μεταξύ της Ελλάδος και της Μασσαλίας. Μεγάλη. Αμέσως... Θυμηθείτε τώρα ναι. τη Μασσαλιώτιδα. Ο ύμνος της Γαλλίας λέγεται Μασσαλιώτιδα. Γιατί δεν λέγεται Παριζιέν, που στο Παρίσι έγινε η επανάσταση η γαλλική. Γιατί λέγεται Μασσαλιώτιδα, θα το πούμε σε λίγο. Αμέσως μετά, δύο λεπτάκια κυρίες και κύριοι, η κυρία Κούκουρα είναι εδώ κοντά μας. Μια εκπληκτική και σήμερα συνέντευξη που μας δίνει. Όσες φορές βγάζουμε με την κυρία Κούκουρα, θέλω αμέσως μετά, θα μιλήσει με την κυρία Κούκουρα Θεμιστοκλή. Θα ανταλλάξετε κάποια στοιχεία για να τη στείλει στην εκπομπή, την οποία θα ανεβάσει και στο ίντερνετ. Στις δικές της εκπομπές έχει και είναι και στην Εγνατία τηλεόραση. Εγώ την παρακολουθώ την κυρία Κούκουρα. Έχει μια εκπομπή που λέγεται «Όσα μύθια, τόση αλήθεια». Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε και με Μεσσαλία και ΠΑΟΚ. Πάμε Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Από τη Γεωργία βρισκόμαστε στη Γαλλία. Κάνουμε το ταξίδι μας εκεί, μάθαμε τόσα και τόσα για την Κρυμαία. Τώρα πάμε να δούμε εκεί που θα παίξει μια ομάδα της πόλης μας, ο ΠΑΟΚ, την άλλη Πέμπτη στη Μασσαλία. Τι σχέση έχει η Μασσαλία με την Ελλάδα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μας ενώσει εκεί που θα πάμε, γιατί μαθαίνω ότι είναι και λίγο μανουρατζίδες εκεί στο λιμάνι και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πάνω από 5.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα βρεθούν στη Μασσαλία για να δουν το μάτς και με την Μαρσέη. Και θέλουμε να μας πει, κυρία Κούκουρα, έχει σχέση η Μασσαλία με την Ελλάδα, κυρία Κούκουρα? Λοιπόν, πριν πούμε για την Γαλλία, θα δούμε την τελευταία εικόνα από τον κόλπο εκεί που αφήσαμε, τον κόλπο του Αζόφ, την Αζοφική θάλασσα, όπου η Ολβία, Χερσόνα, το Παντικάπαιον, σήμερα Μαριούπολη, η Οδυσσός, όλες αυτές οι πόλεις είναι ελληνικές αποικίες, Ελλάδα, και το τελευταίο που είναι ενδιαφέρον για χθες είναι η πόλης Απατουρία, κοντά στη Μαριούπολη, όπου υπήρχε ιερό της θεάς του έρωτα της Αφροδίτης, που λεγότανε Απατουρία. Και Απατουρία είναι η εξαπάτηση που γιορτάσαμε χθες, την 1η Απριλιά. Στην περιοχή εκείνη, τι έγινε? Η Αφροδίτη πήγε και της επιτέθηκαν οι τοπικοί γίγαντες και ζήτησε τη βοήθεια του Ηρακλή, ο οποίος της έδειξε μια σπηλιά και είπε θα τους δέχεσαι έναν-έναν που θέλουν να βρεθούν μαζί σου και εγώ θα τους περιμένω μέσα. Και έτσι τους ξεγελούσε, έφερνε έναν-έναν τους γίγαντες μέσα και τους σκότωνε ο Ηρακλής. Και η γιορτή αυτή λέγεται εξαπάτηση ή απατουρία και η απατουρία Αφροδίτη ξεγελούσε με τον έρωτα. Οι Μασσαλιώτες κατάγονται από τις φώκες. Οι φωκαείς είναι άπικοι των Αθηναίων μαζί με τη Μίλητο και κάνουν αποικία και γίνονται Μητρόπολη τον 7ο αιώνα π.Χ. Δεν μπορούν στο μικρό λιμανάκι της Φώκιας να έχουν τα προστοζήν και καλό μέλλον. Γιατί οι Έλληνες όταν πεθάνει ο πατέρας κληρονομούν σε ίσα μέρη τα παιδιά αφού πάρει το 1/4 η μητέρα. Και έτσι η γη λιγοστεύει στις επόμενες γενές και ή πρέπει να σκοτωθούν μεταξύ τους σε εμφυλίους για τη λίγη γη ή να μεταναστεύσουν. Οι Φωκαείς λοιπόν στέλνουν στην Έφεσο τον ιερέα τους,
τον Θεοπρόπο, Θεοπομπό, για να πάρουν χρησμό από την Εφεσία Αρτέμιδα. Και τους δίνει χρησμό ότι πρέπει να πάρουν αρχηγό της εκστρατείας, που γίνεται και για πολεμικούς λόγους, γιατί μπορεί να συναντήσουν εχθρούς εκεί που θα πάνε, μία γυναίκα. Λένε, αυτή η γυναίκα θα πάρουμε εμείς αρχηγό της εκστρατείας. Και βγαίνοντας από το ναό, βλέπουν μία ιέρια ντυμένη με πολεμική εξάρτηση, με κράνος, με θώρακα, με ασπίδα στο χέρι και δόρυ, η οποία τους λέει, εγώ θα είμαι αρχηγός της εκστρατείας. Και με αυτήν γίνεται η εκστρατεία των Φωκαέων. Αυτές οι φώκες πού βρίσκονται? Οι φώκες είναι 60 χιλιόμετρα βόρεια της Σμύρνης. Μάλιστα. Και οι Φωκαείς το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στις φώκες της Χαλκιδικής. Α. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η απικία, η τελευταία έξοδος από την πατρίδα των Φωκαέων. Και έχτισαν τις νέες φώκες. Μάλιστα. Σε μέρος το οποίο ήταν πάρα πολύ απομονωμένο, γιατί δεν υπήρχε γέφυρα στην ποτίδα και έπρεπε να έχεις και καράβι να περάσεις απέναντι. Ήτανε μέρος το οποίο ήτανε μακριά από τη Θεσσαλονίκη, μακριά από κέντρο, αλλά επειδή αυτοί ήτανε ψαράδες τα τελευταία, εγκαταστάθηκαν εκεί για ψάρεμα. Και τελικώς πούλησαν σε ξένους τα οικόπεδα τα οποία ήταν αξία στα παραθαλάσσια, που έγιναν και πρώτα απ' όλα τα κάη των αξιωματικών της περιοχής που ελέγχει το Τρίτο Σώμα Στρατού. Τα σπίτια των αξιωματικών για παρεθελιστικούς λόγους. Ναι, ναι, κάτι δεν ακούγεται, κυρία Κούκουρα. Δεν ακούγομαι τώρα. Τώρα ακούγεστε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, μιλούσα για τα κάη της Χαλκιδικής, τα οποία έγιναν από αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί. Λοιπόν, οι Φωκαείς στην πορεία συναντήθηκαν με άλλους Φωκαείς που πήγανε τώρα για εμπορικούς λόγους. Η Αριστάρχη τους πήγε στην πρώτη αποικία. Αριστάρχη, θυμηθείτε αυτό το όνομα. Η Αριστάρχη ήταν ντυμένη πολεμικά και ήταν αυτή η ιέρεια που ήξερε τις συντεταγμένες για το μέρος που έπρεπε να εγκατασταθούν. Τον 5ο περίπου αιώνα π.Χ. ο Ηρόδοτος μας λέει ότι πήγαν σε αυτήν την αποικία Φωκαείς έμποροι και βρήκαν τον βασιλιά Αγάθρισο, ο οποίος θεωρείται Μαθουσάλας των Ελλήνων, γιατί έζησε, λέει, γύρω στα 200 χρόνια, και τον συναντούν, τους λέει, από πού είστε παιδιά? Είμαστε από τις Φώκες. Και λέει ο Ηρόδοτος, δεν ξέρω, λέει, πώς είχε μάθει την ιστορία των Φωκαέων και τα λοιπά, και τους έδωσε πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, και έχτισαν τα τείχη τους γερά για να αντισταθούν στην επιδρομή των Περσών με τον Ξέρξη στους Περσικούς πολέμους. Λοιπόν, Έλληνες οι Φωκαείς από τις Φώκες, οι οποίες Φώκες γίνονται Μητρόπολη και η πόλη γίνεται αποικία με τον Αγάθρισο και με την πρώτη, την Αριστάρχη, η οποία έχει πολεμική εξάρτηση. Τώρα, όταν γίνεται η Γαλλική Επανάσταση με επιτυχία,
ο αξιωματικός του γαλλικού στρατού Ρουζέ Ντελίλα γράφει τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Τι λέει? «Allons enfants de la patrie», φεύγοντας από την πατρίδα. Ποια είναι η πατρίδα? Είναι οι φώκες που φτάνουν στη Μασσαλία. Μάρσον, μάρσον, περπατώντας, περπατώντας, φτάνουμε στο νέο τόπο. Και ο γαλλικός ύμνος μιλάει την καταγωγή των Μασσαλιωτών, που είναι δίπλα στο Αλς τη θάλασσα, και προχωρούν και στην εδωχώρα και κάνουν ελληνικές απικίες. Μήπως ξέρετε ποιο είναι το σύμβολο της ομάδος με την οποία θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Δεν έχω ιδέα. Να το βρούμε οπωσδήποτε. Πώς τη λένε την ομάδα? Μαρσέιγ. Μασσαλία. Της Μαρσέιγ, αυτό μπορείς να το δεις, αν υπάρχει. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι. Γύρω στο 1917, ένας Γάλλος αρχαιολόγος πηγαίνει στην Σμύρνη και πηγαίνει στις Φώκες, όπου σε ένα σπίτι υπάρχει εντυχισμένη μία ταφόπλακα, η οποία έχει έναν κόκορα με δάφνινο στεφάνι και κόκκινη κορδέλα στο λαιμό, ο κόκορας. Αυτή αποκολλάται από αυτόν και υπάρχει στο σχολείο το δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό σχολείο το 17, στην Μασσαλία. Και αυτός κάνει ένα αντίγραφο σε γύψο, το οποίο παίρνει μαζί του ή το κάνουν οι Φωκαείς και του το δίνουν δώρο. Αυτό γίνεται το σύμβολο της δημοκρατίας της Γαλλίας, ο κόκορας. Ναι, βέβαια. Και η πρώτη βιοτεχνία που γίνεται στη Μασσαλία είναι Le Coq Sportif, που ενδιαφέρει τώρα τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ο κόκορας, το σπορ, γιατί ο κόκορας ήταν το πολεμικό πτηνό και σύμβολο του Άρεος, του θεού του πολέμου, είναι σύμβολο της Μασσαλίας. Η Αριστάρχη γίνεται η Μασσαλιώτιδα. Η Μασσαλιώτιδα δεν είναι μία γυναικούλα. Στις παλαιές τοιχογραφίες και ζωγραφικές παραστάσεις της Μασσαλιώτιδας και του εθνικού ύμνου της Γαλλίας είναι με ελληνικά ρούχα και μονοκίνη, δηλαδή μπικίνι, το οποίο έχει το ένα στήθος απ' έξω, γιατί η Μασσαλιώτιδα έγινε από τις Αμαζόνες. Σας είπα ότι η Μύρινα, η Σμύρνη, η πατρίδα του παππού μου, είναι με το ένα στήθος απ' έξω και το άλλο είναι κομμένο ή πεπιεσμένο για να μπορεί να κρατάει το τόξο και να ρίχνει τα βέλη σαν τη θεά Άρτεμη. Και όποιος πετυχαίνει το στόχο του, λέμε πέτυχε Διάνα. Η Διάνα είναι το λατινικό όνομα της Αρτέμιδος. Και πετυχαίνει Διάνα όπως πετυχαίνει και η θεά. Όπως πετυχαίνει και η θεά. Λοιπόν, σύμβολο δεν βλέπω εδώ πέρα. Το σύμβολο είναι, είναι ένας κύκλος, ένα μη, και από πάνω υπάρχει ένα αστέρι. Αυτό είναι το σύμβολο. Μάλιστα. Ένα μη μέσα στον κύκλο και από πάνω ένα αστέρι. Αλλά της Μασσαλίας είναι αυτός ο κόκορας και τα ήδη τα ποδοσφαιρικά έχουν τον κόκορα, που ήταν σύμβολο
στις φώκες, σε αυτήν την νεκρική στήλη. Μάλιστα. Η μασαλιώτιδα είναι με κράνος, γιατί είναι το κράνος της Αριστάρχης που τους οδήγησε στην απικία. Εσείς θα το πάρετε γλυκά ότι γίνεται ένας αδελφικός αγώνας και να μεταφερθεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να παίζουν ένα φιλικό αγώνα μεταξύ ομάδων μιας πόλεως, μιας πατρίδος. Έτσι γλυκά θα πάτε. Νομίζω ότι επειδή ο κόσμος, τα νέα τα παιδιά δεν τα ξέρουν και γι' αυτό το λόγο ήθελα να μιλήσετε σήμερα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Εγώ σαν Ευγενία Κούκουρα που είμαι και πρόεδρος του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, των φίλων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, έχουμε κάνει μία αίτηση ήδη σαν Κέντρο Ιστορίας στην Ομοσπονδία να μας δώσετε το γήπεδο για να προβληθεί η ταινία μου «Οι Πατρίδες Απέναντι». Το γήπεδο του Μπάζ ή το κλειστό, ναι, το παλατάκι. Το ανοιχτό. Το ανοιχτό. Και να προβάλλουμε την ταινία «Οι Πατρίδες Απέναντι», η οποία θα λέγεται «Από τη Σμύρνη στην Τούμπα». Ο κύριος Σαββίδης δεν νομίζω να μην σας... δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι σε μια τέτοια πρόταση. Εγώ αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλω, την έκκλησή σας σε όλο τον κόσμο. Θα πάει πάρα από 5.000 κόσμο στη Μασσαλία. Ακριβώς. Θα πρέπει, λοιπόν, να τονίσουμε το τι δένει αυτή την πόλη με την Ελλάδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το κομματάκι που λέμε τώρα να παιχθεί στα λεωφορεία, στα πούλμα, στους φιλάθλους και να ακουστεί ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε μία ελληνική ομάδα των απογόνων μας. Είναι απόγονοί μας εκεί. Είναι ένας αδελφικός αγώνας. Οι Γάλλοι το ξέρουν. Όταν πήγε τουρκική ομάδα και έκαναν καράβι οι Γάλλοι, οι Τούρκοι, για να πάνε στη Μασσαλία, δεν τους δέχτηκαν, γιατί είπε «Μα εσείς είστε Τούρκοι, εμείς είμαστε Έλληνες». Αυτό, κυρίες και κύριοι, και όλοι εσείς που ακούτε, που θα πάτε στη Γαλλία για να δείτε τον αγώνα αυτό, να και πολύ ετοιμάζεστε εκεί να δείξετε να βγάλετε προς τα έξω τα αισθήματά σας και να βοηθήσετε την ομάδα σας να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι εκεί πέρα που θα πάτε είναι μια πόλη που χτίσαν Έλληνες, έχει ελληνικό στοιχείο, έχει ελληνική κουλτούρα, ξέρουν την ιστορία τους, αγαπάνε Ελλάδα, και έτσι θα πρέπει να πάμε εκεί πέρα για να μας φιλοξενήσουν, όπως θα φιλοξενήσουμε και εμείς τους οπαδούς που θα έρθουν εδώ. Εδώ θα κάνω και μια έκκληση στη διοίκηση του ΠΑΟΚ να κάνει έναν χαιρετισμό προς τους, στη γαλλική διοίκηση εκεί της Μαρσέιγ, αλλά και στον κόσμο της ομάδας αυτή. Πάρα από 70.000 κόσμος θα είναι μέσα στο γήπεδο. Από ό,τι μαθαίνω, τα εισιτήρια εξαντλούνται. Είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Γαλλίας και ο κόσμος είναι πολύ εκδηλωτικός. Θα πρέπει, λοιπόν, να πάμε και να δείξουμε όχι μόνο κουλτούρα και πολιτισμό, αλλά και ήθος και την αγάπη μας προς την ομάδα μας, αλλά και το σεβασμό μας και τα φιλικά μας αισθήματα, γιατί όχι, και στην αντίπαλη ομάδα. Κύριε Κούκουρα, ειλικρινά, μέσα από την ψυχή, σας παρακαλώ πολύ, οι ταινίες μου, η μπάλα στον αρχαίο κόσμο, το κολύμπι στον αρχαίο κόσμο, ο εγγονός μου είναι στην ομάδα την κολυβητική του ΠΑΟΚ, η ταινία μου «Οι Πατρίδες Απέναντι», να τις δουν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όλοι οι οπαδοί Πού του μπορούμε ΠΑΟΚ. Μπορούμε να τα δούμε αυτά, κυρία Κούκουρα? Αυτά στο διαδίκτυο, αλλά μπορούμε να κάνουμε και κάποιο site με αυτά τα τρία πράγματα που να τα δουν συγκεντρωμένα και να είναι στο site του ΠΑΟΚ να τα δούνε όλοι. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό. Εμείς είμαστε σταθμός, δεν έχουμε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Απλώς να πω εκεί πέρα, σίγουρα μας ακούν από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, που είναι στις επικοινωνίες και τα λοιπά, να έρθει σε μια επαφή με την κυρία Κούκουρα. Αν χρειαστεί κάποιο ραντεβού να δώσετε, κυρία Κούκουρα, μπορώ εγώ να σας, πάση περιπτώσει, να σας πω τον τρόπο που μπορείτε να έρθείτε σε επαφή εκεί πέρα. Εμείς το μέσω, μέσω Δήμου της Θεσσαλονίκης κάναμε την αίτηση και περιμένουμε απάντηση. Ωραία, θα το τονίσουμε και εμείς εδώ. Την εικόνα του Αγίου Θεράποντα στην
τούμπα την έφερε ο παππούς μου, ο ιερέας Μιχαήλ Πιτσόκος, όταν πήγε το 55 με την Ιωνική Εστία Θεσσαλονίκης, του την έδωσε ένας Τούρκος χόντζας, που τον κατάλαβε ενώ φορούσε πολιτικά ότι ήταν ιερέας. Και του είπε, είσαι χόντζας? Λέει, ναι. Του λέει, περίμενε. Και πηγαίνει στο σπίτι του και φέρνει από το Πουνάρμπαση, έξω από τη Σμύρνη, την εικόνα του Αγίου Θεράποντος και το Άγιο Δισκοπότηρο, τα οποία είναι και τα μοναδικά άγια πράγματα που υπάρχουν στον Άγιο Θεράποντα της Τούμπας, από την πατρίδα απέναντι. Δεν τη λέω χαμένη πατρίδα, τη λέω πατρίδα απέναντι. Κύριε Ακούγορα, έχω να σας πω, έχουν σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο από τα τηλέφωνα. Δεν ήθελα όμως να διακόψω την κυρία Κούκορα, είχε μια ροή στο λόγο της εκπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που έπαιρνε τηλέφωνο. Θα τους βγάλουμε τώρα στις γραμμές να ευχαριστήσω την κυρία Κούκορα και να την παρακαλέσω και μια άλλη φορά, όταν θα χρειαστούμε κάτι, να έχει την ευγενή καλοσύνη και να δεχτεί να μας ξαναδώσει τα φώτα της. Μακάρι. Και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και στο Facebook και το mail μου, είναι όλα στο διαδίκτυο, ό,τι θέλει. Το mail σας, πώς μπορεί να μπει στο Facebook και στο mail σας? Ευγενία Κούκουρα. Ευγενία Κούκουρα. Θα επικοινωνήσει μαζί σας τώρα και ο Θεμιστοκλής, εδώ ο ηχολήπτης μας, για να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς να σας στείλει την εκπομπή που μου ζήτησατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γεροί, να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε. Να είστε πολύ καλά. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ μας, αλλά θα πάει σε αδέλφια. Και έτσι πρέπει να τους φερθεί, γιατί έτσι πρέπει να φερθούμε και εμείς όταν θα έρθουν τα αδέλφια μας για φιλικό αγώνα. Είναι βέβαια αγώνας που είναι για την πρόοδο της ομάδος, αλλά θα το δούμε σαν να γίνεται με τον Γλάφκο και τον Διομίδη, που θα ανταλλάξουν στο τέλος τις φανέλες σαν αδέλφια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.